έπαθες δεν μίσου. Να πούμε και τα αρνητικά του ρε Μιχάλη. Τι έπαθες. 7.000 χιλιόμετρα έχουν λιώσει τα λάσκα τα μπροστινά, είναι δυνατόν. Αφού το σπινιάρι συνέχεια. Άσε να το σπινιάρω τώρα. Με νεύρα ξεκινήσαμε. Κατέβα. Α, εγώ είμαι. Ήρθαμε στον Άρη τον Μπουζιώκα, βουλκανιζατέρ εδώ Άρης. Πώς γίνεται πάντα να διαλέγουμε όμορφα παιδιά για τη συνεργασία σας. Έχουμε τα μοντέλα είναι όλα. Μοντέλ. Το μαγαζί είναι με άνδρομο Φιλαδελφία στη Νέα Ιωνία. Ήταν παλιά, ε. Ναι. Με άνδρομο Φιλαδελφία στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Και θα κάνουμε τράμπα τα λάστιχα. Τα μπροστά θα τα βάλουμε πίσω και τα πίσω θα τα βάλουμε μπροστά. Και θα τα κάνουμε και ζυγοστάθμιση. Γιατί είμαι στα 7.100 χιλιόμετρα και νιώθω ότι έχουν χάσει. Θα το μετρήσει και εσύ λίγο, θα δούμε. Θα μετρήσουμε, ναι. Κάποιοι λένε για στοιχεία υλικού. Το αυτοκίνητο φοράει Pirelli P0, ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Όσο μαλακά και αν είναι, πίστα δεν το έχω βάλει, νομίζω ότι φτύρονται πάρα πολύ εύκολα. Πόσο μαλακά να είναι, ξέρω εγώ. 7.000 χιλιόμετρα είναι λίγο αφύσικο να κατεβαίνει τόσο πολύ. Ναι. Το συγκεκριμένο το Pirelli είναι με ειδική σήμανση για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Όπως βγάζουν και για BMW με ειδική σήμανση και για Mercedes και για Smart. Α, δηλαδή τι λέει για, μόνο για Hyundai του MTN. Pirelli, έχει σήμανση. Pirelli P0 HN νομίζω γράφει. Ναι, γράφει το HN, το οποίο είναι αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, κατασκευασμένο το συγκεκριμένο λάστιχο. Φαίνεται και με το μάτι, αυτό είναι το μπροστινό. Αυτό είναι το πίσω, φθορά είναι εμφανής. Να μετρήσουμε το βάθος πέλματος. Αυτό είναι παχύμετρο. Αυτό είναι για το βάθος πέλματος μετράει. Όπως βλέπουμε εδώ γράφει 4 χιλιοστά. Ενώ στο πίσω γράφει νομίζω 6. Ναι. Αυτό αν έμενε ακόμα λίγο μπροστά θα ήταν για αλλαγή. Για αλλαγή. Άρα αυτό που προτείνεται γενικότερα είναι να οδηγάμε, να μην οδηγάμε σαν Ούγγροι όπως ο Μίτσος Μπράμπρου, Μπράμπρου. Λίγο τα παντιλίκια. Ρε δεν έχω κάνει τίποτα ρε, γιατί μάθετε μπορείτε ρε. Ρίσματα και τέτοια. Ρε καθίστε καλά ρε. Ή εναλλακτική, αυτή είναι η δικιά μου λύση, για να είναι στο το ίδιο το πέλμα μπρος και πίσω. Αν δούμε ότι μπροστά είναι φαγωμένο το πέλμα, το πλακώνουμε στα χειρόφρενα για να φαγωθεί και το πίσω να είναι το ίδιο. Ναι, ναι. Μόνο για να έχουν και δουλειά εδώ οι λαστιχάδες. Μπορεί να χοροπηδάει λίγο μετά. Αυτό το εργαλείο τι είναι τώρα? Είναι η ζυγοστάθμιση. Ζυγοστάθμιση, ε. Γιατί όπως τρώγονται τώρα μειώνεται το βάρος τους και στα 2 χρόνια είτε στα μισά χιλιόμετρα χρειάζεται μια αλλαγή τα μπρος πίσω και μια ζυγοστάθμιση για να μην έχει τρέμουλο στο τιμόνι. Σαν arcade machine, ναι. Θα βλέπεις και Street Fighter. Τώρα θα μας δείξει τι απόκληση έχει. Αν έχει. 5 γραμμάρια θέλει μόνο απ' έξω. Εντάξει, μικρή η διαφορά. Επειδή ζήτησε απέναντι αντίβαρο, όταν ζητάει απέναντι από εκεί που έχει αντίβαρο, αφαιρούμε το απέναντι. Δεν βάζουμε ποτέ αντίβαρο απέναντι από αντίβαρο. Να πούμε ότι για τον αέρα των ελαστικών κάθε αυτοκίνητο έχει ειδική σήμανση στην πόρτα του οδηγού. Βέβαια το συγκεκριμένο έχει άλλο για πίστα, άλλο για δρόμο, άλλο για άμα είναι φορτωμένο full. Ναι. Και εγώ το είχα 32. Να πούμε ότι είναι μια συνήθις λογική αυτή η αλλαγή μπρος πίσω ελαστικών. Δεν είναι ότι είναι πατέντα που τη σκεφτήκαμε εμείς ή την κάνουν οι μάστορες, ρε παιδί. Πρέπει να γίνεται για να αποβίβουν τα ελαστικά το μέγιστο των χιλιόμετρων που μπορούν να σου δώσουν. Έτοιμο αυτό. Αυτό είναι το πίσω, άρα πάει μπροστά. Εδώ ισχύει που λέμε ότι βιδώνουμε σταυρωτά, διαγωνίως. Και στο τέλος το, σφίγγουμε. Το σφίγγουμε και με το δυναμόκλειδο. Υπάρχει link στην περιγραφή εδώ, Κουζιώκας. Όνομα και πράγμα είναι από ιός, γίνεται και στον πατέρα, για τον οποίο πολλά χρόνια φίλος του Μπομπάτα και της Ήρυους ερχόμασταν εδώ και στο παλιό το μαγαζί, αν έχουμε βάλει λάστιχα εδώ. Από το Σουζούκι. Από το Σουζούκι και παλιότερα. Link στην περιγραφή λοιπόν, να ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε. Γεια σας, Τέκη της Ήρυους, και καλώς ορίσατε στο νέο μας στούντιο. Θα μπορούσε, ε. Λοιπόν, γράψτε τώρα πού πιστεύετε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να είμαστε. Τι σας θυμίζει εδώ το μέρος, η περιοχή. Έχω μια κούτα μπροστά μου από entechnics.de από Γερμανία. Είναι πράγματα που θα βάλουμε σήμερα στο αυτοκίνητο. Έχουμε ένα κουτάκι το οποίο έχει μέσα LED
και την πινακίδα. Και πάμε. Λεντάκια για τα flash. Λεντάκια για την Opisten. Πολλά λεντάκια για όλο το εσωτερικό. Θα το αλλάξουμε τα φώτα σήμερα, να ξέρετε. Κάρμπον, αληθινό. Αυτό θα μπει στο κάτω μέρος του τιμονιού. Αυτό είναι πανάκριβο. Γιατί να είναι πανάκριβο? Γιατί είναι αληθινό ανθρωκόνημερ, Μιχάλη. Πιάστο. Εδώ, κάρμπον. Αυτοκόλλητο για να μπει στο drive mode και στο end mode. Και τι άλλο έχουμε? Ζελεδάκια center shock. Ξινή είναι. Entechnics.de, link στην περιγραφή. Τα παιδιά έχουν και το flowdown.com. Το Entechnics έχει πράγματα κυρίως για Hyundai και κυρίως για Hyundai. Το Flowdown έχει για άλλα αυτοκίνητα, οπότε μπείτε να δείτε τι υπάρχει στην περιγραφή. Πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είσαι. Αυτοκόλλητο N Performance για τον Barbreeze. Αν μας αρέσει θα το βάλουμε. Tempered Glass για την οθόνη τη δεκάρα που δεν έχουμε. Έχουμε 8 οθόνη. Αχρίαστο. Να μην το σπάσουμε. Όχι. Θα το δώσουμε. Κάποια παιδιά από την Ελλάδα έχουν την μεγάλη την οθόνη. Έχουμε αυτό που λέει Entechnics και έχει μέσα σαν θήκη, ποτηροθήκη για να βάζει μέσα... Ποιος το ένα αντικείμενο. Ναι, ενεργειακά ποτά και τέτοια που, για να μην μπαλατζάρουν μέσα στο αυτοκίνητο. Αρωματικό N. Μυρίζει Hyundai. Πέπε το γουρουνάκι turbo, αρωματικό. Τους έπιασε ρε, αυτό που τους πιάνει και βάζουν πράγματα διάφορα. Κι άλλα αρωματικά εδώ πέρα, χαμός. Αυτοκόλλητα Entechnics, αρωματικά. Μπρελόκ. Φυλάδια. Φτάνει ρε παιδιά, φτάνει. Φτάνει. Τι να τα κάνω όλα αυτά. Μήπως για να πας να τα μοιράσεις. Λες να τα μοιράσω, ε. Από σπίτι σε σπίτι. Ναι. Κάτσε να δω κάτι έχει εδώ πέρα. Print screen, δεν ξέρω τι είναι. Κωδικός εκδοτικός λογικά. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Γιώργο. Εντάξει, φανερώθηκε που είμαστε. Ήρθε η ώρα. Θα σε χώσω να τα βάλεις εσύ, ειδικά τα LED, τα φωτάκια. Κάτω, δεν ασχολούμαι κάτω. Εγώ τώρα για τέτοια. Εσωτερικό πρώτα και μετά τα πίσω, ωραία. Εγώ πήρα θάρρος τώρα, βαράω και το γραφείο τώρα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε πρώτα εδώ αυτά τα κεντρικά. Πάμε. Κόκαλο. Βγαίνει το καπάκι. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα τα λαμπάκια τα δύο. Και okay. Οριακά. Για να δω πώς είναι αυτό που βγάλαμε. Λοιπόν. Κάτσε να δω. Ωραία, είναι το κλασικό αυτό το κλασικό. Κλασικό, TAV 10 είναι ο κωδικός του. Παίρνουμε αυτό που είναι για την πλαφονιέρα μας. Και... εντάξει. Και σε ένταση έχει διαφορά και στο χρωματισμός. Και ο χρωματισμός είναι πιο ψυχρός. Πάμε να αλλάξουμε και το άλλο. Αλλάζουμε και το άλλο. Λοιπόν, βάλουμε και αυτό. Κάνουμε τη τιμή. Κομπλέ. Μια χαρά. Αυτό το κόκκαλο που έχεις, πόσο βοηθητικό εργαλείο, ε? Πολύ. Για να μην χδάρεις τίποτα, να μην κάνουμε καμία ζημιά. Είναι ένα ομαλακό κόκκαλο. Μιλάμε παπούτσια, τσαγκάρδες. Όχι, αυτό είναι για να ανοίγεις κινητά και τέτοια είναι, είναι πολύ χρηστικό εργαλείο. Έτοιμο, ωραία. Τέλεια. Να δω. Σήμερα. Είναι πολύ ωριακό γι' αυτό. Αυτό είναι ζώρικο, ε. Θέλει προσοχή να μην μας μείνει μέσα. Κάτσε να δω μήπως δεν χρειαστεί να το βγάλουμε καθόλου όλο. Αυτό είναι το λεμπάκι. Θα βάλουμε το αντίστοιχο LED. Εδώ έχει και την ψύκτρα. Ωραία. SMD, λεντάκι. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμο. Μπράβο ρε Γιώργο, το μπλε. Αυτό ξέρεις, το φοβόμουν γιατί ο άλλος στη Γερμανία που άλλαζε τα φώτα, έχω δει ένα βιντεάκι, το έχασε μέσα. Θέλει πολύ προσοχή. Και έλυσε πόρτες, καταμάδες, θα βγάλω όλα για να το βρει. Θες να δούμε το εργοστασιακό όπως είναι. Για πάλι να δούμε. Αυτό είναι το εργοστασιακό. Ναι. Πέθαμε ένα τζίδικο. Ναι. Εντάξει ρε. Καμία σχέση. Προβολέας. Καμία σχέση. Αυτά δεν γράφει κώδικο έχουν. Αυτά το μόνο που πληροφορία έχουμε είναι ότι είναι 31 χιλιοστά. Ναι. Το μήκος του τουλάχιστον. Και ότι είναι κάνβας, να μην έχεις θέματα με βλάβες. Με λαμπάκια. Ναι, ναι, και τα λοιπά. Τέλεια. Εντάξει, έχει αλλάξει ήδη. Έχει αλλάξει πολύ και η ένταση. Και το χρώμα είναι φοβερό. Γεια σου, Γεμίτσο Μάς τώρα. Έλα, άνοιξε και δυνά λίγο και έτοιμο. Ωπ, να το... τίποτα, ρε. Έφυγε το καπάκι. Μην το πιάσεις τώρα. Βάλουμε το καπάκι αυτό. Ωραία.
Και αυτό το F10 είναι. Το F10 και αυτό. Λίγο διαφορετικό σχέδιο. Έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μπαγαζιέρα. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό που πρέπει να αλλάξει για να βλέπεις τα πράγματα πίσω. Αυτή για αυτό το λαμπατζέρι, το μικρό, το κίτρινο. Έχει κάτι ασφάλειες και απλά το βγάζεις. Παρόμοια είναι πάντως όλα, 6 να. SMD λεντάκια έχουν. Έχουν. Έτοιμο. Κοίτα εδώ τώρα φως πίσω. Για να αλλάξουμε το πίσω τα φώτα χρειάζεται και να βγάλουμε την αγκίδα γιατί δεν βγαίνει το καπάκι αλλιώς. Εδώ στην ουσία μπορεί να αλλάξει και τα φωτάκια όπως είναι, τις λάμπες. Τώρα. Αλλά εμείς θα το αλλάξουμε όλο. Εντάξει, και αυτό τεράστια διαφορά, ε. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε την όπισθεν, ε. Ναι. Τα φώτα της όπισθεν. Έχει ένα καπάκι εδώ πέρα, αριστερά και δεξιά. Αυτό αφαιρέσαμε. Και θα αλλάξουμε την απλή λάμπα που είναι πίσω. Όλα τα υπόλοιπα είναι LED. Μόνο η όπισθεν και τα flash είναι συμβατικές λάμπες. Η λάμπα είναι έτσι. Ωραία, πάμε. Εντάξει, εύκολο αυτό, ε. Ναι. Για κλείσε να το δούμε. Ε, ναι. Δεξιά το LED, αριστερά το μανίσιο. Τέλειο. Πάμε ίσως στο πιο ζώρικο κομμάτι τώρα, θα αλλάξουμε τα flash. Έχει ένα καπάκι που βγάζεις και σου δίνει πρόσβαση σε δύο βίδες, τις οποίες θα αφαιρέσουμε. Με το μαλακό, ε. Δεν έχει μαλακό, όπως πρέπει να γίνει. Ξύλωσέ το. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις φοβάμαι ότι θα φύγω πίσω και θα μείνει στο χέρι και το φανάρι. Θα ξυλώσω, καλωδιώσω, τα πάντα. Μιχάλη, μείνει πίσω από τον Γιώργο, εσύ να τον κρατάς, να φύγει προς τα πίσω. Θυμάσαι οι Ινδοί τι κάνουν, ε? Ναι, είδα μου βιντάκι από Ινδία, YouTube, που το βαρούσαν σφαλιάρες στο πλάι. Για να φύγει. Για να ξεκουμπώσει και να ακούω. Σε απλό I-20 βέβαια, εντάξει. Ωραίος. Να, αυτό φοβάμαι. Μην είναι αυτό. Να μην κόψω αυτά φοβόμουν, κατάλαβες. Ωραία. Κάτσε να δούμε. Πώς είναι. Ωραία. Ενισχυμένη. Κοίτα εδώ. Παναγία μου. Και επειδή είναι LED, είναι μια και έξω, έτσι. Ανάβει, σβήνει. On off. Δεν έχει αυτό το σβήσιμο το σταδιακό που είναι η συμβατική λάμπα. Ωραία, τώρα μας φέρει η i20, θα ξέρεις πώς θα το βγάλεις. Εμπειρία είναι αυτό, Γιώργο, εμπειρίες μαζεύεις τώρα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, πρώτον. Και δεύτερον, βλέπεις ότι πόσα πράγματα έχουμε κάνει για πρώτη φορά. Θα το μάθεις απ' έξω αυτό το κίνητο, ρε. Μην πάρω στο τέλος. Full κομπλέ. Τέλεια. Με τα φώτα τελειώσαμε δηλαδή. Αυτό τι έχει τώρα, έχει 3 μη ταινία από κάτω. Ναι, έχει μια ταινία. Βγάζουμε. Κανονικό ανθρακόνημα, όπως είπαμε έτσι. Κανονικό γνήσιο. Αλλά δεν βγάζεις κάτι, αυτό μπαίνει από πάνω. Μπαίνει καπάκι στην ουσία. Ρε, κάνει άκρη, ρε. Γάμος. Έτοιμο. Αλλαγή που μόνο ο οδηγός θα την παρατηρήσει, εγώ αυτό θα πω. Εντάξει, δίνει όμως, είναι ωραίο, είναι, ε. Είναι κούκλο. Είναι ωραίο. Τέλειο. Άλλο αυτοκίνητο, ρε, Μητσέκη. Ναι, ναι. Βάλε και αυτό αριστερά. Drive mode. Εντάξει, άλλαξε όλο το τιμόνι. Άλλαξε όλο το τιμόνι, ισχύει. Βρέχουμε λίγο στην ουσία. Με λίγο σαπούνι μέσα στο νερό για να μπορούμε να δουλέψουμε το αυτοκόλλητο και να το βάλουμε στην ουσία εκεί που θέλουμε εμείς. Γιατί αλλιώς αν το βάλουμε στεγνό, μία που θα το κουμπίσουμε και μία που κόλλησε, τέλος. Απλά θα μας πάρει λίγη περισσότερη ώρα να στεγνώσει πλήρως και μπορέσουμε να το αφήσουμε.
κάποια από αυτά. Να βάλω, λες. Εδώ. Δεν ξέρω, ρε. Φοβάμαι μην είναι υπερβολικά. Ξέρω. Όχι, εδώ, ένα κόκκινο και το, και το μαύρο. Εδώ. Χωράει. Μ' αρέσει. Cardical, σε αυτό που κάναμε πάντα στα φόρτσα και σε αυτά. Νομίζω τελειώσαμε. Μπήκε και το in-performance αυτοκόλλητο στο Parabrise. Αυτό το έβαλα κυρίως επειδή είναι πολύ φορτωμένο πίσω, με το N στο πλαϊνό, το πίσω μέρος. Να βάλω και λίγο μπροστά, να έρθει λίγο έτσι σε συμμετρία το αυτοκίνητο. Όπως πάει το κάνω αγωνιστικό, δεν θέλει και πολύ. Βάλω και ένα νούμερο εδώ στο πλάι. Τι ξεχάσαμε. Αρωματικό. Το αρωματικό. Λοιπόν, γίναμε. Έτοιμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Εγώ για την παρέα σας. Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Κωνσταντόπουλος Project Workshop στο Βόλο. Μόλις μπαίνεις στον πρώτο κόμβο, αν έρχεσαι από Βελεστίνο, έτσι το βρίσκεις εδώ πέρα. Και τι άλλο. Τι άλλο, τι να κάνουμε τώρα. Θα σκεφτείς κάτι, δεν ξέρω. Τι να κάνουμε άλλο σε αυτοκίνητο μαζί σου, ρε γάμο. Θα έχουμε κάνει πολλά. Σου είπα εγώ μια ιδέα. Λες για ήχο. Κάτι λίγο, εντάξει, πρέπει να το αναβαθμίσουμε. Να κάνουμε κάτι σε ήχο, κάτι να κάνεις λίγο τις βόλτες πιο ευχάριστες. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει link στην περιγραφή για το μαγαζί του Κωνσταντόπουλου. Υπάρχει link στην περιγραφή και για το N-Techniques. Και νομίζω ότι θα βάλουμε και giveaway με το συγκεκριμένο site. Θα υπάρχει link για το Instagram giveaway. Μπείτε, τσεκάρετε το και καλά να περάσετε. Κάνουμε τώρα. Για σήμερα τίποτα, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Ιδέες θέλουμε για το επόμενο βίντεο. Κάτι έχω στο μυαλό μου βέβαια. Εσωτερικό, εξωτερικό, μοτέρ, τι θα αλλάξεις. Δεν θες να πεις. Θα πω ότι μάλλον το επόμενο θα είναι εξωτερικό. Ναι. Και θα αλλάξει αρκετά το αυτοκίνητο, δεν λέω περισσότερα. Θα το βάψεις ρε παιδιά. Όχι. Οπότε τι θέλουμε Δημήτρη, θέλουμε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe για να ενημερώνεστε για το υλικό που βγάζουμε και θέλουμε και μία γνώμη, μία άποψη για το πώς σας φαίνονται οι αλλαγές που κάνουμε καθώς και για το τι θέλετε να κάνουμε από εδώ και πέρα στο αυτοκίνητο του Δημήτρη. Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.